Καλημέρα σας. Πιστεύουμε πως συνολικά η πλειοψηφία των φοιτητών αλλά και του λαού έχει απορρίψει αυτό το νομοσχέδιο. Για ποιο λόγο? Γιατί πολύ απλά με το νομοσχέδιο, με βάση και την ίδια την παρουσίαση που έκανε ο Υπουργός την Τετάρτη στη συνέντευξη τύπου, μιλάμε για πλήρη διάλυση των πτυχίων μας. Μιλάμε για την περαιτέρω υποβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων. Μιλάμε για την κατάργηση του ενιαίου τρόπου εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Και θα είμαστε συγκεκριμένοι, γιατί η συναδέλφης από τη ΔΑΠ είπε και πολλά. Το νομοσχέδιο, το μόνο που έχει να προσφέρει στα δημόσια πανεπιστήμια είναι περαιτέρω υποβάθμισή τους. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί με το νομοσχέδιο προωθείται η περαιτέρω εμπορευματοποίηση της δημόσιας παιδείας. Γιατί με το νομοσχέδιο ενισχύεται η επιχειρηματική λειτουργία των πανεπιστημίων. Συγγνώμη, όλα κύριε Θωμόπουλε, για να κάνουμε μια συζήτηση. Υπάρχει ένας βασικός αντίλογος που το συζητάμε και εμείς εδώ στο τραπέζι, αλλά το ακούμε και στην κοινωνία, ότι αυτός που θέλει να σπουδάσει σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο θα φύγει στο εξωτερικό. Και ότι με αυτό το σκεπτικό δεν θα ήταν καλό να κρατάμε αυτό τον κόσμο στην Ελλάδα και να μην πηγαίνει στην Κύπρο, στη Βουλγαρία, στην Αγγλία, δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Πάνω σε αυτό εσείς τι λέτε? Να πούμε κάποια πράγματα. Πρώτα για κύριε, στις χώρες που υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, το brain drain είναι κανόνας. Πάρτε το παράδειγμα της Κύπρου, που χιλιάδες φοιτητές σπουδάζουν συγκεκριμένα στα δημόσια πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Δεύτερον, αν η κυβέρνηση πραγματικά νοιαζόταν για τα παιδιά της χώρας μας και δεν ήθελε να φεύγουν στο εξωτερικό, θα καταργούσε την ελάχιστη βάση εισαγωγής, θα τους επέτρεπε να κρατήσουν το βαθμό των Πανελληνίων για να μπορούν να δώσουν ξανά τη δεύτερη χρονιά με καλύτερους όρους, θα ενίσχυε τα δημόσια πανεπιστήμια, δεν θα τα υποχρηματοδοτούσε και τα λοιπά και τα λοιπά. Όλα αυτά που ακούμε από την κυβέρνηση είναι απλώς μία προπαγάνδα προκειμένου να πείσει το λαό. Και ο λαός δεν έχει πιστεί. Οι φοιτητές οι ίδιοι μέσα από τις συνελεύσεις τους, μέσα από τις διαδικασίες τους. Πόσους έβγαλε η αστυνομία από τη νομική? Πόσους έβγαλε από την κατάληψη νομική στη Θεσσαλονίκη η αστυνομία? 18 άτομα. Σε ένα τμήμα που έχει κάποιες χιλιάδες. Πόσοι είναι συνελεύσεις? Και να ρωτήσω και κάτι άλλο. Μπορεί μια συνέλευση να αποφασίσει το παράνομο? Μπορεί μια συνέλευση να αποφασίσει κατάληψη, για παράδειγμα, και διακοπή λειτουργίας μιας δημόσιας υπηρεσίας? Αφήστε με να σας απαντήσω. Απαντήστε, κύριε Θωμόπουλε. Η συνελεύση είναι τα όργανα των φοιτητών και ιδιαίτερα αυτό το μήνα μπροστά στο νομοσχέδιο είναι πιο μαζικές από ποτέ. Και η συμμετοχή και για μας τους ίδιους είναι πρωτόγνωρη. Και όλες οι συνελεύσεις μαζικά ψηφίζουν τη συνέχεια του αγώνα την απόρριψη του νομοσχεδίου. Δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό από την κυβέρνηση από το να κηρύξει τον αγώνα μας παράνομο. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί όποιους αγωνίζονται για το δίκαιο τους, για το μέλλον τους, για τα δικαιώματά τους, η κυβέρνηση παράνομο τους βαφτίζει. Και τους αγρότες που βγήκαν στα μπλοκ. Είναι νόμι, δηλαδή μια κατάληψη δημόσιου κτηρίου θα είναι νόμιμη? Αφήστε με να σας απαντήσω. Αφήστε με να σας απαντήσω. Όμως. Και τους αγρότες, άμα είχα την υπομονή θα σας απαντούσα. Και τους αγρότες που βγαίνουν για το δίκαιο τους με ξύλο, χημικά και ΜΑΤ τους απάντησε. Δεν τους έχουμε φοιτητές. Δει τώρα στους αγρότες. Σε αυτή τη φάση δεν το έχουμε δει αυτό, κύριε Θωμόπουλε. Δεν έχετε δίκιο σε αυτό. Ακούστε αυτό, ναι, τους φοιτητές, τους φοιτητές που βγήκαν να παλέψουν για το δίκαιο τους με τον ίδιο τρόπο τους αντιμετώπισε. Κύριε Θωμόπουλε, και δεν μία είναι ερώτηση. Τυχαίο. Ακούστε λίγο τον κύριο Μιχαηλίδη, κύριε Θωμόπουλε. Ερώτημα θα σας θέσω. Μία ερώτηση, επειδή αναφέρετε τους φοιτητές και την ευζοία στα πανεπιστήμια. Η κατάληψη αυτή καθεαυτή δεν εμποδίζει κάποιους οι οποίοι, για παράδειγμα, βρίσκονται σε κάποιες πόλεις, πληρώνουν κάποια χρήματα και ένα ενίκιο και παρατείνεται η φοίτησή τους χάνοντας ένα εξάμηνο? Είναι πολύ ρεαλιστικό το ερώτημα που σας κάνω. Δεν έχει ιδεολογική χρειά. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι χάνουν τα εξάμηνά τους, για παράδειγμα, επειδή δεν γίνεται εξεταστική. Μπορεί και τον κύριο Θωμόπουλο να αφορά αυτό το θέμα. Φυσικά, ναι, μπορεί να αφορά και εσάς. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, για να είμαστε συγκεκριμένοι. Πρώτα για κύρια, οι αποφάσεις παίρνονται συλλογικά από τους φοιτητές και οι φοιτητές συλλογικά έχουν αποφασίσει τα μέσα πάλης τους, τα συλλαλητήρια, τις καταλήψεις και πολλά ακόμα. Και το κάνουν επειδή δεν θέλουν να παρατείνουν προς τα πίσω το μέλλον τους. Επειδή θέλουν το πτυχίο τους να έχει αξία. Επειδή θέλουν να βγουν αύριο μεθαύριο να ασκήσουν το επαγγελματικό, το επιστημονικό τους αντικείμενο και να έχουν δουλειά με δικαιώματα. Για όλους αυτούς τους λόγους επιλέγουν τα συγκεκριμένα μέσα πάλης. Και γι' αυτό ψηφίζονται μαζικά τα συγκεκριμένα μέσα πάλης από τους φοιτητές. Βάζει ένα θέμα τώρα. Οι φοιτητές επιλέγουν. Το οποίο, αν μου επιτρέπετε, κύριε Θωμόπουλε, τη συνέχεια του αγώνα για τη ζωή και τις σπουδές τους. Βάζει ένα. Δώστε μου ένα λεπτό, παρακαλώ, για να απαντήσω συνολικά. Πρώτα και κύρια,
η συναδέλφισσα από την κυβερνητική παράταξη, ας δει που έχει φτάσει αυτή η πολιτική τα δημόσια πανεπιστήμια. Το Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο, παραδείγματος χάρη που σπουδάζω εγώ, να έχει οριακά χρηματοδότηση για να αποπληρώσει τη ΔΕΗ. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής να το έχει αφήσει χωρίς καθηγητές και πολλά μαθήματα από την αρχή της ακαδημαϊκής χρονιάς να μην διδάσκονται. Για να απαντήσουμε και στο ποιος κλείνει πραγματικά τις σχολές. Επειδή δεν μπορούμε να ανεχόμαστε τη ΔΑΠ, η οποία υποστηρίζει αυτή την πολιτική, τάχα μου τώρα να κόφτεται για τις ανάγκες μας και για την εκπαιδευτική διαδικασία, και καταλαβαίνουμε το γεγονός η ΔΑΠ, η κυβέρνηση να τα λέει αυτά. Γιατί πολύ απλά όταν είσαι μειοψηφία και έχεις απορριφθεί από δεκάδες χιλιάδες φοιτητές, είναι λογικό να έχεις και στρεβλή εικόνα για την πραγματικότητα. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί την Πέμπτη που πέρασε στην Αθήνα έγινε ένα τεράστιο πανελλαδικό συλλαλητήριο όπου κατέβηκαν δεκάδες χιλιάδες φοιτητές, μαθητές, εργαζόμενοι, οι οποίοι δήλωσαν πως αυτό το νομοσχέδιο το απορρίπτουμε κατηγορηματικά. Να σας ρωτήσω κάτι προσωπικό, κύριε Θωμόπουλε, και αν θέλετε μου απαντάτε. Αν δεν ήσασταν καλός μαθητής και δεν είχατε καταφέρει να μπείτε στη σχολή σας και είχατε τη δυνατότητα να πάτε σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, θα το επιλέγατε? Θα ολοκληρώσω αυτό που έλεγα και θα σας πω. Απαντήστε όμως και σε αυτό που σας ρώτησα. Ναι, βεβαίως. Στο συλλαλητήριο, λοιπόν, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε, πιστεύουμε στάλθηκε ένα πολύ συγκεκριμένο μήνυμα, πως το νομοσχέδιο αυτό απορρίπτεται μαζικά από την πλειοψηφία της κοινωνίας και κανένας δεν μπορεί να το παραβλέψει αυτό, κανένας δεν μπορεί να το κρύψει με γελίες δικαιολογίες όπως ακούσαμε και προηγουμένως. Και μιας και άνοιγε αυτή η κουβέντα, και για να απαντήσω και στη συναδέλφισσα, οι ίδιες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών, δηλαδή το 70%, τάσεται εναντίον του νομοσχεδίου. Απαντήστε όμως και στον Δήμο, γιατί δεν θα έχουμε τώρα. Για να απαντήσω και στο άλλο. Αυτό που έχουμε ανάγκη σήμερα, φοιτητές και μαθητές, είναι να έχουμε όλα τα εφόδια έτσι ώστε να μπορούμε να σπουδάζουμε, να μορφωνόμαστε όπως πρέπει το 2024. Ας λύσει πρώτα αυτά η κυβέρνηση και οποιοδήποτε άλλο κόμμα συνενεί σε αυτή την πολιτική και μετά ας ανοίξει άλλες κουβέντες. Δηλαδή τι εννοούμε? Ας ενισχύσουν τα δημόσια σχολεία που τα έχουν αφήσει χωρίς καθηγητές και με τα ταβάνια να πέφτουν. Ας ενισχύσει τα δημόσια πανεπιστήμια που βρίσκονται τα περισσότερα σε οριακή κατάσταση λειτουργίας. Μετά ας νοιαστεί. Δεν μπορεί να διαφωνήσει κάποιος αυτά που λέτε.